Μακάρι να μην χρειαζόταν να το κάνουμε, αλλά οι ανάγκες είναι τέτοιες που πρέπει να συνεχίσουμε και οφείλουμε να το κάνουμε. Έχω δίπλα μου τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, τον Γιώργο τον Πατούλη, mm-hmm. ο οποίος είναι κάθε Σάββατο μαζί μας, βέβαια. Μία κουβέντα και από εκεί. Γεια σου, ρε Γιώργη. Δημήτρη, καλημέρα. Τι κάνεις? Να είσαι καλά. Είμαι ενθουσιασμένος σήμερα ακόμα περισσότερο και από την προηγούμενη φορά. Ναι. Κατά δεκάδες ο κόσμος έρχεται, έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά από την ενορία και από τους εφημέριους φυσικά του προφήτη Ηλία στο Παγκράτη. Ο κόσμος έρχεται κατά δεκάδες. Θα σου έλεγα μάλιστα αγοράζω και φάρμακα από το φαρμακείο, ό,τι μπορεί ο καθένας και φέρνει. Και θα έλεγα ότι αυτή η οργάνωση δίνει μια ελπίδα. Την ελπίδα ότι τελικά τουλάχιστον όλοι μαζί μπορούμε, κανείς δεν θα μείνει χωρίς φάρμακο, δεν θα μείνει χωρίς γιατρό, παρά ότι το κράτος δεν μπορεί και δεν κάνει αυτά που πρέπει τουλάχιστον σήμερα. Είναι ένα θέμα, ρε Γιώργο, που ίσως πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε και πιο σοβαρά τι θα γίνει με τους ανασφάλιστους γενικότερα. Είναι ένα θέμα, γιατί κανείς, είσαι γιατρός, πες μου τι διάσταση θα λάβει αυτό στο μέλλον. Αν είσαι σίγουρος να μου πεις, πες μου, τι να σου πω. Εγώ αυτό που βλέπω είναι μια αριθμητική πρόοδο αύξησης του αριθμού των ανασφάλιστων πολιτών και των μακροχρόνιων ανέργων, και αυτό σημαίνει ότι ακόμα περισσότερο θα πρέπει να οργανωθούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους μέχρι να μπορέσουν εν διάθεση περιπτώσει η χώρα μας όλοι να αποκτήσουμε κάποια διαφορετική εικόνα και καθημερινότητα. Αυτή η αύξηση αυτού των ανασφαλίστων, και αντιλαμβάνεσαι ο άλλος να έχει 3 ή 5 παιδιά ή να έχει και κάποιους ανθρώπους μεγάλους στο σπίτι, τι σημαίνει να παλεύει για το φαγητό του, να παλεύει για την καθημερινότητα και να μην έχει και το φάρμακό του. Εμείς δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε. Το σημαντικότερο, Γιώργο, είσαι επιμένο γιατρός, δεν είναι μόνο το θέμα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τι δυνατότητες έχουμε ως κοινωνία στην πρόληψη? Δεν υπάρχει πια καμία δυνατότητα. Όταν οι γονείς δεν πάνε τα παιδιά τους για ένα προληπτικό ελάχιστο έλεγχο στα δοντάκια τους, έτσι. Βέβαια. Λοιπόν. Και θα σου λέω ότι για να καταλάβουμε οι άλλες χώρες. Και δεν το είχαμε κάνει ποτέ αυτό εμείς, στα ασφαλιστικά ταμεία για να πάει κανείς να σε φροντίσει τελικά αν πάθεις κάτι, θα έχει δει το βιβλιάριό σου εάν έκανες την πρόληψη την οποία χρειαζόντουσα για τα δόντια ή για οτιδήποτε άλλο, το οποίο στο δίνει δωρεάν. Εάν τα έχεις κάνει και πάθεις οτιδήποτε σαφέστατα σε περιθάλπτει και σε ασφαλίζει. Άρα λοιπόν έχουν δώσει μια ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, κάτι που εδώ ούτε το ψελίζει κανείς. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε μεταξύ μας, όμως ως κράτος, δεν έχουμε καταλάβει ότι η υγεία δεν ξεκινάει από την θεραπεία της ασθένειας. Ξεκινάει από τη διατήρηση της υγείας του καθενός μας. Άρα και την πρόληψη. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.